καρδιά της κριτικής παράδοσης χτυπούσε χθες το βράδυ στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Κατάληξη μιας πολύ μεγάλης πορείας, κυριολεκτικά και μεταφορικά, της παράδοσης στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά του τουρισμού, στο ενετικό λιμάνι. Μια δράση που τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει αγκαλιαστεί με έναν μοναδικό τρόπο. Η τελευταία παραδοσιακή στράτα του καλοκαιριού στην πλατεία Κατεχάκη είχε τα χρώματα 20 παραδοσιακών συλλόγων και την ξεχωριστή τελετουργία που την έκαναν να κερδίσει τις εντυπώσεις. Συνέπεσε δε με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, στέλνοντας το μήνυμα πως η κριτική παράδοση είναι αναπόσπαστο τμήμα του τουρισμού στο νησί. Ο τουρισμός στην Κρήτη και τα Χανιά αποτελεί το μεγαλύτερο κρατάς της οικονομίας και εμείς με τον παραδοσιακό αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες και τον τρόπο ζωής που ζούμε εδώ στην Κρήτη μέσα από την παράδοση. Στην τελετή λήξης της παραδοσιακής στράτας χόρεψαν μεταξύ άλλων μέλη της Ομοσπονδίας Κριτών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, που μάλιστα τιμήθηκαν μαζί με όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους των Χανίων για την συμμετοχή τους στον θεσμό. Μας φέρουν σε επαφή και με την Ομογένεια, καθώς φέτος είχαμε ομογενείς από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, που ήρθαν εδώ, έγιναν μία παρέα με τα σχήματα τα παραδοσιακά και νομίζω ότι αυτό άφησε ένα πολύ ισχυρό βίωμα και αποτύπωμα σε όλους που συμμετείχαν. Εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών έζησαν μοναδικές βραδιές για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι στο παλιό λιμάνι των Χανίων, απαθανάτησαν χορευτές και χορεύτριες, αφέθηκαν στους ήχους της λύρας, γεύτηκαν κριτικά εδέσματα και έγιναν έτσι κοινωνοί της πλούσιας κριτικής παράδοσης.